Πάμε, πάμε δυνατά, πάμε δυνατά όπως πάντα, πάμε δυνατά όπως πάντα. Καλημέρα, 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 καλημέρα σε όλους εδώ στο Blue Sky, στην τηλεόραση του λαού και τη φωνή του λαού που μεταδίδεται σε ολόκληρη την Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη διαδικτυακά. Ακούτε το Blue Sky και μας στέλνετε τα μηνύματα και εδώ στην εκπομπή ραντεβού με την επικαιρότητα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλημέρα σας. Χρόνια πολλά, να έχουμε καλές γιορτές, ευτυχισμένες, γεροί, δυνατοί, να έχουμε ομοψυχία, να έχουμε αλληλεγγύη και πάνω απ' όλα υγεία. Είναι σημαντικό αυτό να έχουμε υγεία με τη βοήθεια του Θεού και της Παναγίας, να έχουμε καλές γιορτές και να περπατάμε όρθιοι. Σημαντικό αυτό, διότι αν πάρετε μια βόλτα στα νοσοκομεία, με πήραν από τον Ευαγγελισμό, με πήραν από διάφορα νοσοκομεία. Το τι γίνεται, μου λέει κύριε Καρά, και πραγματικά πήγα μια βόλτα στα νοσοκομεία και ήταν δραματική η κατάσταση. Μου λένε δεν κάνω κριτική στο Μητσοτάκη. Ποιο δεν κάνει, σε όλου κάνουμε κριτική. Κάνετε λάθο. Και στον κύριο Μητσοτάκη κάνουμε κριτική και στην κυβέρνησή του κάνουμε κριτική και στον κύριο Τσίπρα κάνουμε κριτική και στον κύριο Κουτσούπα κάνουμε κριτική, διότι είμαστε δημοσιογράφοι ελεύθεροι, ασυμβίβαστοι, αδούλωτοι και διαπραγμάτευτοι και πρέπει να τοποθετηθούμεθα απέναντι στι ανάγκε και στα προβλήματα του ελληνικού λαού. Κάνουμε κριτική καλοπροαίρετη και καλόπιστη. Δεν βρίζουμε κανέναν και όπως πολύ σωστά το επισημαίνετε ότι δεν βρίζουμε και δίκιο έχετε, διότι δεν βρίζουμε, δεν έχουμε λόγους να βρίζουμε κανέναν και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που το αναγνωρίζετε και με τα τηλεφωνήματά σας, αλλά και με την παρέμβασή σας. Αλλά η κριτική, η καλοπροαίρετη και καλοκάγαθη και καλόπιστη κάνει καλό και στην κυβέρνηση και στην αξιωματική αντιπολίτευση. Και όλοι οι δημοσιογράφοι πρέπει να κάνουμε κριτική καλοπροαίρετη πάντα και με στοιχεία και όχι να βρίζουμε και όχι να λιδωρούμε και όχι να χλεβάζουμε. Η κριτική είναι καλό. Και στον κύριο Μητσοτάκη και στον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Κουτσούπα και σε όλους γενικά. Διότι αν δεν κάνουμε κριτική, αυτή είναι η δουλειά των δημοσιογράφων να ελέγχουν. Όπως και η δουλειά της αξιωματικής αντιπολίτευσης και των κομμάτων της αξιωματικής της μείζωνας αντιπολίτευσης είναι να ελέγχουν. Από εκεί πέρα, αν δεν ελέγχουν και συμβιβαζόμαστε με τα κατεστημένα και με τις κυβερνήσεις και με τους υπουργούς της κάθε κυβέρνησης, δεν κάνουμε τίποτα. Η δουλειά των δημοσιογράφων από ό,τι κάνω εδώ και 40 χρόνια, όπως και πολλοί άλλοι συνάδελφοι, είναι να ελέγχουμε. Δημοσιογράφοι που δεν ελέγχουν και τα παίρνουν όπως λένε και κάνουν και συμβιβάζονται με την εξουσία, δεν είναι δημοσιογράφοι, είναι διακυπεραιωτές και βγήκαν στην δημοσιογραφία για να οικονομήσουν και είναι πολλοί αυτοί που έχουν βίλες και κότερα και να τα χαίρονται. Αλλά μπορούσα να κάνω και εγώ βίλες και κότερα, αλλά δεν έκανα όπως και πολλοί άλλοι συνάδελφοι, διότι τιμούμε το λειτουργήμα της δημοσιογραφίας και δεν προδίδουμε το λειτουργήμα της δημοσιογραφίας. Αυτό έχει σημασία και ευχαριστώ πάρα πολύ τους φίλους και φίλες τηλεθεατές που πραγματικά το επισημαίνουν αυτό το πράγμα. Και ζητώ συγγνώμη που δεν μπόρεσα να απαντήσω σε κάποια τηλεφωνήματα σήμερα και στον πρόεδρο του Βουτσίου εκεί πέρα που τηλεφωνούσε, αλλά δεν μπόρεσα να απαντήσω και από όλους τους άλλους, διότι ήμουν σε μια σύσκεψη και δεν μπορούσα να σηκώσω τα τηλέφωνα για να απαντήσω. Θα μπορούσα να υπήρχαν κάποιοι συνάδελφοι βέβαια ή και κάποιοι αναγνώστες ή τηλεθεατές που θα μπορούσαν να δώσουν και κάποιες ειδήσεις. Και δώσαν κάποιες ειδήσεις και θα τις μεταφέρουμε τώρα στο Blue Sky, εδώ στο Έγκρι, το κανάλι, το κανάλι της Έγκρι της ενημέρωσης και της σταθερής ενημέρωσης με πληροφορίες από όλο τον κόσμο που μεταδίδεται μέσα από το Blue Sky. Καλημερίζω τους αγαπητούς συναδέλφους, τον φίλο μου τον Δημήτρη απέναντι τον Γεωργιάδη, την Κατερίνα την Μαντέλη που είναι κάτω, τη Σούλα που είδα στο τηλεφωνικό κέντρο, τον φίλο μου τον Ηρακλή που είδα, τον Κισανδράκη που είναι εδώ μέσα, πάει πάνω κάτω, πάει από εδώ, πάει από εκεί, πάει παντού ο Ηρακλής. Είδα τον φίλο μου τον Στέλιο τον Καλιανιώτη και από όλους άλλους, τον Βαγγέλη στην Ροή, τον φίλο μου τον Νίκο, έχω καιρό να τον δω τον Νίκο, τον άλλο τον Νίκο, τον Νίκο τον Λιάτσικα, τον Νίκο τον φίλο μου που ήρθε εδώ επάνω που είναι συνάδελφος, όπως όλοι είναι συνάδελφοι βέβαια, τον Παναγιώτη τον Αμπατσίδη που είναι καιρό έχω να το δω τον Παναγιώτη, γεια σου Παναγιώτη φίλε, και όλο το επιτελείο εδώ, την 150 άτομα εδώ της οικογένειας του Blue Sky και να έχουμε καλές γιορτές και ευλογημένες. Πάμε λοιπόν στα θέματά μας που είναι πολλά και διάφορα σήμερα. Να αρχίσουμε λοιπόν από τα εξωτερικά ή θέλετε από τα εσωτερικά? Αρχίζουμε λοιπόν από τα εξωτερικά. Ο κύριος Ερντογάν απειλεί. Τι απειλείται κύριε Ερντογάν συνέχεια με αυτούς τους πυράβλους, τους Typhoon? Δεν είναι 650 τώρα χιλιόμετρα που πιάνει ο πύραυλος, λέει, αλλά είναι 1000 χιλιόμετρα που πιάνει ο πύραυλος. Λοιπόν, και τι σημαίνει αυτό, αγαπητέ κύριε Ερντογάν, ότι θα μας στείλετε πυράβλους εδώ πέρα για να μας βομβαρδίσετε? Αυτό θέλετε να μας πείτε? Κατά τα άλλα, βέβαια, γίνανε οι μυστικές συμφωνίες και συνομιλίες που γίνανε στην Γερμανία με συμβούλους έμπιστους και των εξαπορήτων συμβούλων του Έλληνα Πρωθυπουργού, την κυρία Μπούρα και του κυρίου Ερντογάν, του κυρίου Καλίν. Έγινε λοιπόν παρουσία παρατηρητή της Γερμανίας. Έγινε μια συνομιλία, έγινε μια συνάντηση που πολλά βγήκαν. Δεν μπορώ να τα βγάλω, γιατί δεν θέλω να έχω δεσμευτεί και δεν μπορώ να τα αποδεσμεύσω. Μου είπαν οι άνθρωποι ότι ακριβώς ήταν θετικά σε ένα μεγάλο βαθμό. Ήταν θετικές οι συνομιλίες των
δύο αυτών συμβούλων των εξαπορήτων των δύο προέδρων και των δύο ηγετών της χώρας, των χωρών, της Ελλάδας του κυρίου Μητσοτάκη και της Τουρκίας του κυρίου Ερντογάν. Και μην ξεχνάτε ότι και οι δύο χώρες είμαστε λοιπόν σχεδόν σε προεκλογική περίοδο. Την άνοιξη έχουν και αυτοί οι εκλογές στην Τουρκία, την άνοιξη έχουμε και εμείς. Άρα λοιπόν πρέπει τα πράγματα να τα δούμε και πιο ψύχρεμα και πιο πλατιά, όπως έλεγε και ένας διπλωμάτης. Πιο πλατιά, Κανελάκι μου λέει, να ανοίξουμε τις βεντάλιες, να δούμε τι ακριβώς θα κάνουμε με την Τουρκία. Διότι ναι, μεν η Αμερική παίρνει τη θέση μας, ναι, μεν η Γαλλία παίρνει τη θέση μας, ναι, μεν η Ευρωπαϊκή Ένωση παίρνει τη θέση μας. Γιατί έχουμε δίκιο. Όχι ότι παίρνει τη θέση μας επειδή είμαστε καλά παιδιά και καλή χώρα και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέλος του ΝΑΤΟ και του ΟΗΕ, οτιδήποτε, αλλά έχουμε δίκιο. Πάντοτε ο κύριος Ερντογάν, εν ώψη των εκλογών, βλέπετε γιατί με τον Ιμάμογλου τι έγινε, τον δήμαρχο της Τουρκίας, της Κωνσταντινούπολης, συγγνώμη, τον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης, που τον παραπέμψαν και θέλουν να τον καταδικάσουν για να μην είναι υποψήφιος. Και καταλαβαίνετε, επειδή είναι ένας από τους ισχυρότερους αντιπάλους του κυρίου Ερντογάν, προσπαθούν λοιπόν να του κόψουν τα φτερά να μην είναι υποψήφιος, να του στερήσουν τα πολιτικά δικαιώματα. Αλλά αυτό όμως μετά από τη διεθνή κατακραυγή, λέει ο κύριος Ερντογάν, είπε λοιπόν, θα δούμε τα δικαστήρια πώς θα λειτουργήσουν και ποιες θα είναι οι αποφάσεις. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να λειτουργεί έτσι ένα κράτος των 80 εκατομμυρίων ανθρώπων και πολιτών. Είναι τα θέματα ρευστά με την Τουρκία. Ας φύγουμε λοιπόν από τη λιγάκι από την Τουρκία και ας πάμε στα εσωτερικά τα δικά μας. Εδώ λοιπόν βγήκε ο κύριος Μητσοτάκης στη Βουλή και είπε ότι θα υπάρχει λοιπόν αυτό το food pass, δηλαδή θα υπάρχει το 10% που θα πληρώνεται στους καταναλωτές που έχουν αυτά τα εισοδήματα, τα συγκεκριμένα τέλος πάντων μέχρι 25-34.000 ευρώ το χρόνο. Και πόσο είναι ο προϋπολογισμός, πόσο είναι η κατάσταση με το 10% της, θα είναι και το 10% που θα καλύπτεται λοιπόν από τις αγορές που θα κάνουν οι Έλληνες πολίτες. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι αυτό το μέτρο θα έχει κάποιο αποτέλεσμα, κάποια ανταπόκριση. Είναι μια ελάφρυνση, όπως είπανε. Τώρα είναι μια λύση αυτή, τι να σας πω, δεν ξέρω, είναι θέμα το οποίο θα εξεταστεί και θα εξειδικευτεί τώρα και με τους αρμόδιους υπουργούς τι ακριβώς σημαίνει το 10% που θα πληρώνει το κράτος στους Έλληνες, οι οποίοι θα αγοράζουν λοιπόν από τα food pass και από άλλες καταναλωτικές αγορές. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα, θα το δούμε στην πορεία. Ήταν πάντως ένα μέτρο. Εγώ δεν υποστηρίζω ούτε Μητσοτάκη, ούτε Παπαντρέου, ούτε Καραμαλή, ούτε Μασαρά, Σαμαρά, ούτε κανένα. Είμαι δημοσιογράφος αδέσμευτος και αδούλωτος 40 χρόνια. Έτσι είμαι και τώρα. Μακάρι να είναι ένα θετικό μέτρο. Θα είναι όμως θετικό μέτρο. Η μεν αξιωματική αντιπολίτευση λέει είναι ψίχουλα και προσπαθείτε να εξαγοράσετε με 30 ευρώ τις ψήφους των Ελλήνων πολιτών. Δεν είναι έτσι, βρε παιδιά. Μην το λέμε. Δηλαδή, κάθε μέτρο, και εσύ να ήσουν, κύριε Τσίπρα, και οποιοδήποτε να ήταν, και είχε. Βρισκόταν στη θέση να εξαγγείλει κάποια μέτρα, σημαίνει ότι είναι προεκλογική. Ναι, είμαστε προεκλογική περίοδο, αλλά μπορεί να έχει κάποιο προεκλογικό σκοπό αυτό. Δεν το αποκλείω. Θα το δούμε στην πορεία. Αλλά μίλησα με πολλούς ανθρώπους και λέει, εκεί πολλότερα μου λέει κανένα, και καλά, καλή είναι και Παναγιώτερα, που σημαίνει δηλαδή, αν μας δίνει 10% πληθωρισμός, 10% πληθωρισμός, λέει ο κ. Μητσοτάκης, 10% πάρτε λοιπόν από το δημόσιο, τα χρήματα του δημοσίου για να καλύψουμε αυτά τα κενά. Μακάρι, μακάρι να πάνε όλα καλά και να έχουν μια καλή τύχη και σε αυτή τη χώρα και οι Έλληνες, οι οποίοι και εν ώψη και των γιορτών, να υπάρχουν κάποια πράγματα πάνω στο τραπέζι όλων των Ελλήνων πολιτών και όχι των λίγων και όχι των συγκεκριμένων και όχι των καπιταλιστών και όχι των αριστοκρατών και όχι των αυτών που έχουν χρήματα. Όλοι έχουμε δικαίωμα σε αυτή τη ζωή να έχουμε πάνω στο τραπέζι σε Χριστουγεννιάτικα, χρονιάρες μέρες, η Πάσχα είναι Χριστούγεννα ή οτιδήποτε άλλο, να έχουμε πάνω στο τραπέζι μας κάτι για να φάνε όλοι και οι οικογένειές μας και τα παιδιά μας και αυτά. Μακάρι αυτό το μέτρο που είπε ο κύριος Μητσοτάκης να έχει κάποιο αντίκτυπο. Από εκεί πέρα λοιπόν, μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου, λοιπόν, από το τέλος του Φεβρουαρίου θα ισχύει αυτό για 6 μήνες αυτό το μέτρο. Θα το δούμε στην πορεία. Είναι βέβαια και ένα άλλο θέμα το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε σήμερα, είναι η ρύθμιση των πολλών δόσεων τα οποία θα γίνουν στην εφορία. Είναι πολλές οι δόσεις που μπορούν να γίνουν ρυθμίσεις από τους συμπολίτες μας για οποιαδήποτε χρέη έχουν στην εφορία. Μπορούν να γίνουν ρυθμίσεις ώστε να μην αγκομαχούν και να μην έχουν τα πρόβλημα αυτό ότι πώς θα πληρώσουμε την εφορία, πώς θα πληρώσουμε τα χρέη, πώς θα πληρώσουμε τους φόρους, πώς θα πληρώσουμε το ένα, πώς θα πληρώσουμε το άλλο. Γίνονται διάφορες ρυθμίσεις. Και αυτό μακάρι λοιπόν να έχει σημασία σοβαρή. Πάμε τώρα λοιπόν
σε ένα άλλο φοβερό θέμα, το οποίο απασχολεί τελευταία την ελληνική επικράτεια, αλλά την ευρωπαϊκή κοινότητα, αλλά και παγκόσμιο θέμα έχει γίνει πλέον, με το Qatar Gate που λένε, με την αγαπητή συναδέλφισσα την κυρία Εύα Καελή, αλλά και με πολλούς άλλους, και με το σύζυγό της και με πολλούς άλλους, οι οποίοι προέκυψε αυτό το Qatar Gate, δηλαδή αυτά τα χρήματα και αυτές τις σχέσεις που είχε η αγαπητή συναδέλφισσα. Εγώ την πραγματικά την θεωρώ καλή μου φίλη και τα λέω στον αέρα. Έχω το θάρρος και την γενναιότητα να στηρίζω τους φίλους μου και τους συναδέλφους μου. Είμαστε μαζί με την κυρία Καηλή χρόνια στο Μέγκα και την εκτιμώ και την σέβομαι και την αγαπώ όπως και αυτή το ίδιο σε μένα. Από εκεί πέρα, οτιδήποτε έχει πράξει θα φανεί λοιπόν από τα δικαστήρια και εκεί θα υπάρξουν και οι αποφάσεις και των δικαστών εκεί του Βελγίου, αλλά και οποιασδήποτε άλλες διαδικασίες υπάρχουν θα υποστεί τις συνέπειες αν πράγματι έχουν προκύψει αυτά. Η ίδια τα αρνείται. Από εκεί πέρα θα δούμε τι έγινε. Αλλά τι έγινε τελευταία όμως. Προέκυψε και ένα άλλο θέμα. Ότι ο κύριος Χάικο Φόντερ Λάιεν, ο σύζυγος της Προέδρου της Κομισιόν της κυρίας Φόντερ Λάιεν, κατηγορείται τώρα για 323 εκατομμύρια ευρώ. Ο σύζυγος της Προέδρου που κατηγορούσαν την Καηλή. Βγαίνουν λοιπόν τώρα αυτά, ο κύριος Χάικο Φόντερ Λάιεν, και κατηγορείται για 322 τόσα εκατομμύρια που έχει πάρει από την, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νέο σκάνδαλο, λέει, μεγατόνων με πρωταγωνιστή τον σύζυγο της Φόντερ Λάιεν, έχει λάβει 320 εκατομμύρια ευρώ από την Κομισιόν και 32 εκατομμύρια από το Ελληνικό Ταμείο, όπως αποκαλύπτουν εφημερίδες και άλλα δημοσιεύματα. Τι σημαίνουν όλα αυτά, παιδιά? Τι γίνεται εκεί στο Ευρωκοινοβούλιο? Μετά ήρθε και η Σπυράκη. Κατηγορούν και τη Σπυράκη γιατί ο συνεργάτης της, ο οποίος δεν ήταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ήταν και στο Κοινοβούλιο, δεν είπε και πληρωνόταν, έκανε βόλτες στην Ελλάδα, δεν ξέρω πού έκανε βόλτες, και πληρωνόταν. Και κατηγορείται και η Σπυράκη, η οποία λέει δεν έχω καμία σχέση με αυτά. Και ήταν και υποψήφια για τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη Θεσσαλονίκη, πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης, αλλά της ανακάλεσε την ιδιότητα την κομματική ο κ. Μητσοτάκης και πολύ καλά έκανε. Και δεν θα είναι υποψήφια μέχρι τώρα. Δεν ξέρω τι θα προκύψει αύριο. Αλλά μέχρι τώρα λένε δεν θα είναι υποψήφια. Αλλά αύριο τι θα γίνει, δεν ξέρω. Άρα λοιπόν αυτό το σκάνδαλο έχει τεράστιες διαστάσεις. Έχει τεράστιες διαστάσεις. Εγώ και το Μητσοτάκη καταδικάζω, αγαπητή κυρία συναδέλφισσα που είσαστε πάνω κάτω, κυρία Κατερίνα, και πολλούς άλλους. Και δεν οροδό προουδενός. Το καταλάβατε, κυρία Κατερίνα μου, το καταλάβατε λοιπόν. Από εκεί πέρα, ανάλογα με τα στοιχεία, διότι εγώ ό,τι μου λέτε τα λέω στον αέρα. Και δεν κρύβω τίποτα. Ό,τι μου λέτε, τα λέω στον αέρα. Από τη στιγμή που τα λέτε, ότι δεν κάνω κριτική στο Μητσοτάκη, σας λέω, σε όλους κάνω κριτική. Και στο Μητσοτάκη, και στον Τσίπρα, και σε όλους. Αλλά ανάλογα με τα στοιχεία και ανάλογα με τα γεγονότα. Βλέπω λοιπόν ότι δεν μπορώ να μην βγάλω λοιπόν αυτό που λέει ο ελληνικός λαός, ότι μας θυμήθηκε ο κύριος Μητσοτάκης παραμονές Χριστουγέννων. Έτσι μου είπανε. Μας θυμήθηκε ο κύριος Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης. Έτσι λέω, να μην το πω. Στους δρόμους περπατάω. Και ακούω ανθρώπους, αφού γκράζουμε προβλήματα. Δεν κάθομαι στα στούντιο, ούτε στα γραφεία κάθομαι. Και περπατάω στους δρόμους. Μας θυμήθηκε έστω και παραμονές της Χριστουγέννων, λέει, μας θυμήθηκε ο κ. Μητσοτάκης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας απαλλάξει, που θα μας δίνει 10% λέει, από αυτά που θα αγοράζουμε από τα σούπερ μάρκετς. Τα markets food pass. Λοιπόν, και τα food pass και οτιδήποτε pass. Pass, περνάω από εδώ, πάω. Περνάω από εκεί, το pass είναι, περνάω. Τέλος πάντων, δίνει διάφορα. Και το αναγνωρίζουν οι Έλληνες πολίτες. Κακό είναι να το πω δηλαδή. Μήπως δεν θέλετε να το πω και αυτό. Και ο κύριος Τσίπρας λοιπόν στη Βουλή προχθές στη συζήτηση που κάναμε δεν είπε τίποτα το ιδιαίτερο, δεν είπε τίποτα το ξεχωριστό, να πω ότι ξεχώρισε οτιδήποτε. Άρχισε να λέει για τις παρακολουθήσεις. Και ποιες παρακολουθήσεις, αγαπητέ κύριε Τσίπρα, λέτε για τη σημερινή κυβέρνηση, για τη χθεσινή, την προχθεσινή, οτιδήποτε. Εδώ σας δείχνω, ορίστε, εφημερίδα. Το Βήμα είναι. Δικό σας, κάποτε είχατε συνάντηση με τον Ψυχάρη για να σας στηρίζει. Το Βήμα είναι που λέει τρεις υπουργούς άκουγε η ΕΥΠ επί ΣΥΡΙΖΑ. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, εγώ τα λέω. Με συγχωρείτε κύριε Τσίπρα. Βγαίνετε στη Βουλή και βαράτε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Θέλετε να καπελώσετε το Πασόκ. Θέλετε να καπελώσετε το Πασόκ και να γίνει συνισταμένη σας το Πασόκ. Και φοράτε, πήρατε το παιχνίδι πάνω σας για τις παρακολουθήσεις, επειδή παρακολουθήσατε τον πρόεδρο του Πασόκ, τον κύριο Ανδρουλάκη. Και βγαίνετε και λέτε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Παρακολουθήσατε από εδώ, παρακολουθήσατε και το ζητάτε του κύριου Μητσοτάκη μέσα από τη Βουλή. Και δεν ντρέπεστε. Μα είναι λόγια αυτά, λέτε στον Πρωθυπουργό τώρα, δεν ντρέπεστε. Όποιος και να ήταν πρωθυπουργός, όποιος και να είναι, του λες, δεν τρέπεσαι. Κύριε Τσίπρα, έλεος! Και έχεις γίνει από τη λένε εδώ πέρα, δηλώνεις και χειμερινός κολυβητής εκεί στη βίλα σου στο Σούνιο. Και έχεις γίνει και χειμερινός κολυβητής και κάνεις και τζόκιν στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και βγαίνεις λοιπόν εκεί στη Βουλή και λες, δεν τρέπεσαι στον πρωθυπουργό, όποιος και να είναι.
Δεν με ενδιαφέρουν οι πρωθυπουργοί εμένα. Με ενδιαφέρουν ο λαός, τα προβλήματά του και πώς θα τα λύσουμε σαν δημοσιογράφοι και σαν κανάλι και σαν εκπομπή. Και ευχαριστούμε εδώ το κανάλι και τον ιδιοκτήτη εδώ πέρα, τον κύριο Νικηφόρο και πρόεδρο του ομίλου, τον κύριο Νικηφόρο και η Σαδράκη, που μας δίνει την ευκαιρία και όπως το λέει και ο κόσμος, μας δίνει την ευκαιρία να λέμε πέντε πράγματα. Γιατί δεν ακούγονται πουθενά. Πληρωμένα όλα είναι. Συμβιβασμένα όλα είναι. Τα παίρνουν οι περισσότεροι. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Θα τα κρύψουμε άλλωστε. Όπως έλεγε και ο προηγούμενος που ήταν πολύ καλός, ήταν πολύ γνωστός μου, όπως και η Ντόρα η Μπακογιάννη είναι πολύ γνωστή μου. Αλλά πέραν αυτού δεν πάω να κάνω την κριτική μου. Όπου ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν ένας άλλος ηγέτης. Ο Καραμαλής παλιός ήταν άλλος ηγέτης. Ο νεότερος άλλος ηγέτης. Ο Σαμαράς άλλος ηγέτης. Ο Γιώργος Παπανδρέου άλλος ηγέτης. Και όλοι πληρώνονται με τα έργα τους, το βίο και την πολιτεία τους. Και κρίνει ο ελληνικός λαός και τους καταδικάζει με την ψήφο τους. Το Πασόκ από 48% το κατεβάζαν στα 5. Και το ΣΥΡΙΖΑ από 3 το κάνανε 27, 30, 36, 40, ξέρω πώς το κάνανε. Τώρα μήπως γίνει το αντίθετο. Μήπως λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ ξαναφτάσει εκεί που ήταν στο 3% όπως λένε έξω και το ΠΑΣΟΚ φτάσει εκεί, η Γενναία Δημοκρατία πάρει αυτοδυναμία. Έτσι λένε. Τι να σας πω. Μπορεί να μην πάρει κανείς αυτοδυναμία και να γίνουν κυβερνήσεις συμμαχίας. Και θα είναι καλύτερο να υπάρχουν 2-3 κόμματα να κυβερνάνε αυτόν τον τόπο. Και βγαίνει λοιπόν συνέχεια ο κύριος Τσίπρας, εγώ φταίω για αυτά. Συνέχεια τις παρακολουθήσεις. Γιατί τα δικά του δεν λέει. Ορίστε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Είναι η εφημερίδα την οποία πήγαινα και ζήτησε να τον στηρίξει ο κύριος Μακαρίτης Ψυχάρης, έχει πεθάνει τώρα. Ο Ψυχάρης, ο οποίος ήταν και αυτός φίλος μου, γιατί είμαι χρόνια στην πιάτσα, και τον Πασαλάρη, και τον Ψυχάρη, και τον Καψί, το μεγάλο δάσκαλο της δημοσιογραφίας, Φιντανίδης, Πασαλάρης. Όλοι αυτοί ήταν, έτυχε να τους γνωρίσω, είχα την τιμή να γνωρίσω αυτά τα μεγέθη, αυτούς τους Πριτάνης, αυτά τα μεγέθη της δημοσιογραφίας. Και πήγαινε λοιπόν ο κύριος με τη γάτα Αγκύρας που λέγανε τότε, γράφανε. Ήταν η γάτα δίπλα και στις συνομιλίες που είχε με τον Ψυχάρη που πήγε στο σπίτι ο κύριος Τσίπρας, οτιδήποτε, και του ζητούσε να το στηρίξει. Και σήμερα ορίστε! Με συγχωρείτε πάρα πολύ! Να είμαστε σοβαροί σε αυτή τη χώρα. Θες να μιλήσεις για παρακολουθήσεις, βγάλε τα όλα! Μην βγάζεις μόνο επί Νέας Δημοκρατίας ή επί Πασόκ ή επί ΣΥΡΙΖΑ ή επί οτιδήποτε. Βγάλε τα όλα! Να ξέρει ο κόσμος που βαδίζει. Δεν μπορεί να παίζετε με τον ελληνικό λαό. Δεν μπορεί να κοροϊδεύετε και τον ελληνικό λαό. Δεν μπορεί να εμπέζετε τον ελληνικό λαό. Πάτε και στη Βουλή και βγαίνουν κάτι δημοσιογραφίες και παίρνει λέει μονομαχία στο El Paso. Θα βγάλουν τα ξύφη τους. Θα κάνουν σιγάρα, παιδιά, θα βγάλουν τα ξύφη τους. Συνομιλίες πάνε να κάνουν εκεί για τον προϋπολογισμό, για διάφορα προβλήματα, για διάφορα θέματα τα οποία πρέπει να περάσουν μέσα από νομοσχέδια και γίνονται αντίστοιχες συζητήσεις στο κοινοβούλιο. Μιλάει ο Πρωθυπουργός, μιλάει ο Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, μιλάνε διάφοροι οι υπόλοιποι υπουργοί, αλλά μιλάνε λοιπόν και κάποιοι βουλευτές αναλόγως στο θέμα. Τι πάνε να πει, διασταύρωσαν τα ξύφη τους. Μονομαχία, πόλεμος, μάχη στη Βουλή. Σιγάρε. Ρε ντροπή σας, ρε. Πώς παραμυθιάζετε έτσι τον κόσμο και δημιουργείτε τέτοιο κλίμα, πόλεμο κλίμα μέσα στη Βουλή. Να. Τι είναι το κοινοβούλιο, Ουκρανία είναι. Βαγδάτη είναι. Τι είναι το κοινοβούλιο. Και βγαίνουν λοιπόν και δεν τρέπονται λιγάκι. Δεν ροδούν προουδενώς. Δυστυχώς αυτή είναι η δημοσιογραφία σήμερα. Το κατάντημα της ελληνικής δημοσιογραφίας, αυτό το λειτουργήμα που έλεγαν οι παλιοί δάσκαλοι. Φιντανίδης, Πασαλάρης, Καψής και πολλοί άλλοι. Κρίμα. Κρίμα λοιπόν που και απορώ δηλαδή πώς λειτουργούν τα δημοσιογραφικά επιτελεία μέσα στις τηλεοράσεις, στα ραδιόφωνα και στις εφημερίδες. Εκτός κάποιων πραγματικά φωτεινών περιπτώσεων που κρατάνε τα προσχήματα και κρατάνε το σεβασμό και την αξιοπρέπεια της ελληνικής δημοσιογραφίας που είναι λειτουργήμα και όχι επάγγελμα. Το λέμε πάντα. Αλλά από εκεί πέρα τι θα γίνει όμως. Πού θα φτάσουμε και πού θα πάμε. Πρέπει κάποια στιγμή να το συνειδητοποιήσουμε και εμείς οι Έλληνες δημοσιογράφοι. Και μιλάνε λοιπόν τόσο καιρό τώρα για τις παρακολουθήσεις. Που οι παρακολουθήσεις, εγώ έχω εδώ πέρα ολόκληρες λίστες που γινόντουσαν επί Πασόκ, επί Νέας Δημοκρατίας του παλιού Πασόκ με Ανδρέα Παπανδρέου, επί γέρου, του Γέρου Μητσοτάκη, γινόντουσαν παρακολουθήσεις. Ο ένας είχε τον Ντόμπρα, ο άλλος είχε τον Μαυρίκη, τον Γριλάκη. Να, έχω λίστες μέσα στο σπίτι μου, ονόματα που παρακολουθούνταν τότε. Και ξαφνικά το κάναμε θέμα σήμερα. Σαφώς πρέπει να παρακολουθούνται αυτοί που έχουν σχέση με την εθνική ασφάλεια και τα εθνικά συμφέροντα. Δεν θα παρακολουθούνται στις άλλες χώρες, γιατί παρακολουθούνται. Στην Ευρώπη, στην Αμερική, στην Ρωσία, παντού δεν υπάρχουν μυστικές υπηρεσίες και παρακολουθούν.
Ορίστε τι έγινε με το Κατάρ. Αν δεν παρακολουθούσαν, θα έβγαινε το σκάνδαλο. Και φοβούνται τώρα, μήπως και εδώ υπάρχουν και κάποια σκάνδαλα. Και παρακολουθούν, λέει, και τον Κύρτσο. Τι τον παρακολουθούν τον Κύρτσο, τον κάνουν τι. Και όπως μου πέρασε χθες, μου λέει, γιατί τον παρακολουθούν τον Κύρτσο, μου λέει, να δει από πού αγοράζει τα χαβιάρια και τους αστακούς, μου λέει, και τις αστακομακαρονάδες. Γι' αυτό τον παρακολουθούν. Έλεος! Έλεος! Πια σε αυτόν τον τόπο, έλεος! Το κάνουμε την τρίχα τριχιά σε αυτόν τον τόπο. Παρακολουθεί ο ένας τον άλλον και να το θέμα, γιατί λες είμαστε τρικοτοκοσμική χώρα, λες είμαστε κανένα χωριουδάκι να με τις της Ευρώπης ή του πλανήτη ολόκληρου και ασχολούμαστε αυτά τα μικρόψυχα και μίζερα θέματα που εδώ μπροστά μας υπάρχουν σοβαρά θέματα. Υπάρχει φτώχεια, υπάρχει η ανεργία, υπάρχουν οι αυξήσεις, υπάρχουν οι λογαριασμοί, υπάρχει ο κόσμος που δεν έχει να φάει. Βαράνε τις κατσαρόλες, πιάνουν τα σκουπίδια. Αυτά ασχολούστε κύριε Τσίπρα και κύριε Μητσοτάκη και κύριε Κουτσούμπα και οποιοδήποτε άλλοι είσαστε μέσα στην πολιτική ζωή του τόπου. Να δούμε πώς θα καλυτερεύσουμε τη ζωή, τη μοίρα και το επίπεδο και την αναβάθμιση της ζωής του Έλληνα πολίτη. Που δικαιούται καλύτερη ζωή και καλύτερη φροντίδα ο Έλληνας πολίτης. Δεν είναι άμυρος ευθυνών ο Έλληνας πολίτης. Το πετάμε ένα ξεροκόμματο εκεί πέρα και του λέει πάρε και αυτό, πάρε και αυτό με 500 και 600, 700 ευρώ. Πού είναι ο μισθός, κύριε Τσίπρα, που είχατε πει τότε προεκλογικά πριν γίνετε πρωθυπουργός, ότι θα φτάσει τον κατώτερο μισθό 751 ευρώ. Και βγαίνετε τώρα και λέει θα τα κάνετε 851 ευρώ. Δεν τρέπεστε λιγάκι. Δεν τρέπεστε λιγάκι, βρε παιδιά. Εγώ δεν σας έχω ανάγκη. Το ξέρετε πολύ καλά, δεν σας έχω ανάγκη. Είμαι αυτός που είμαι, ούτε τα πήρα, ούτε παρόλο ότι μου δόθηκαν ευκαιρίες να έχω σήμερα εκατομμύρια και οτιδήποτε άλλο. Όχι! Μακριά, μακριά, μακριά. Δεν σας έχω ανάγκη. Όποιοι πολιτικοί και να είστε, όποιου κόμματος και να είστε, δεν σας έχω ανάγκη. Εγώ θέλω να είμαι κοντά στο λαό, να λέω την αλήθεια στο λαό, να αφουγκράζουμε τα προβλήματα του ελληνικού λαού και μέσα από αυτό το κανάλι το ευλογημένο που μας έφερε εδώ πέρα η μοίρα μας, να βγάζουμε τα προβλήματα στον αέρα και να, είναι να ευαισθητοποιούνται αυτοί που κυβερνάνε σήμερα, αύριο, μεθαύριο, είτε λέγεται Υπουργός Εργασίας, είτε λέγεται Υπουργός Εσωτερικών, είτε λέγεται Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, είτε λέγεται Υπουργός Δημόσιας Τάξης, οτιδήποτε, να αφουγκράζονται τα προβλήματα. Και μια και μίλησα για δημόσιας τάξης. Η εγκληματικότητα, κύριε Θεοδωρικάκο, έχει φτάσει στα ύψη. Πού είστε εσείς? Πού είστε? Στη Νέα Σμύρνη. Χθες, σήμερα, τα ξημερώματα ή χθες, πήγε ένας τύπος σε μια καφετέρια και σκότωσε δύο επιτόπου. Δύο επιτόπου! Πού είμαστε, στο Τέξας, στο Σικάγο, στο δεν ξέρω πού συμμορίες. Δύο επιτόπου, δύο ζωές αφαιρέθηκαν από ένα άτομο τα ξημερώματα σε μια καφετέρια στη Νέα Σμύρνη. Τι να πω. Τι να πω, ότι είμαστε στο έλεος της εγκληματικότητας του κάθε βιαστή, του κάθε ληστή, του κάθε διαρρήκτη, του κάθε εγκληματία. Πού είναι τα μέτρα? Πού είναι τα μέτρα, κύριε Θεοδωρικάκο? Βγαίνετε στις τηλεοράσεις και καλά κάνετε. Πού είναι τα μέτρα? Έτσι, ψυχρό. Βαράνε στο ψαχνό. Και να πάμε και στο κυκλοφοριακό, στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Τα βλέπετε καθημερινά τι γίνεται. Δεν μπορεί να περπατήσει άνθρωπος στους δρόμους. Κύριε Δήμαρχε της Αθήνας. Κύριε Μπακογιάννη, με όλη την αγάπη και την εκτίμηση που σας έχω, πού είναι ο νόμος, πού είναι η τάξη στο Δήμο? Σταθμεύουν πάνω εκεί στις μπάρες που μπορούν να περάσουν, δεν μπορούν να περάσουν οι άνθρωποι, οι αμαία με τα καρατσάκια, δεν μπορούν να περάσουν οι γυναίκες με τα παιδάκια τους, δεν μπορούν να περάσουν οι ηλικιωμένοι. Σταθμεύουν όπου να είναι. Πού είναι ο έλεγχος, κύριε Μπακογιάννη? Πού είναι δημοτική αστυνομία, πού είναι δημοτικές αρχές, πού είναι δημοτικές ιστορίες, κύριε Μπακογιάννη μου? Πού είναι? Φτιάξατε μια πλατεία στην πλατεία Συντάγματος που μου την παρομοιάσανε με κημητήριο. Τι, δύο χρόνια τόσα εκατομμύρια για να βάλετε πέντε πλάκες? Ή στην πλατεία Κολονακίου, εντάξει, εκείνο το μετρό θέλει δουλειά ακόμα. Η πλατεία Κολονακίου μου τη χαρακτήρισε ένα, στην πλατεία Κολονακίου μου τη χαρακτήρισε σαν την πλατεία Ουκρανίας, λέει. Εντάξει, ρε παιδιά, όχι και τόσο υπερβολικά η πλατεία Ουκρανίας. Πήγαινε μια βόλτα, μου λέει, να δεις τι γίνεται εκεί πέρα. Και πήγα. Πραγματικά γίνονται εργασίες όμως, γίνεται για το μετρό, παιδιά. Λυπάμαι εδώ πέρα, αλλά δεν μπορώ να κάνω να πω τίποτα. Είναι το μετρό που πρέπει να γίνουν εργασίες. Εδώ τα είναι δικαιολογημένα αυτά, είναι δικαιολογημένα. Δεν θα κάνουμε κριτική επειδή κάνουν το μετρό και γίνεται στην πλατεία Κολονακίου αυτό που γίνεται. Όχι. Εδώ γίνεται έργα και πρέπει να το σεβαστούμε. Όταν τελειώσουν τα έργα, θα γίνει η πλατεία όπως ήταν και πριν. Αλλά η πλατεία Συντάγματος δύο χρόνια βάλουν πέντε πλάκες, όπως μου είπε ένα εκεί πέρα καταστηματάρχης. Ελά εδώ, κάνε ελάκι μου. Ελά εδώ! Γιατί σας παρακολουθώ στο μπλουσκάκι και σας συγχαίρω, μου και εσάς και το σταθμό σας και τον ιδιοκτήτη σας και όλους. Σας συγχαίρω για τη φωνή που έχετε, για την εγκυρότητα που έχει. Ελά εδώ, μου λέει. Πάμε εδώ. Πάει στην πλατεία Συντάγματος. Πόσες πλάκες, μου λέει. Μέτρησε τις. Είναι 100 πλάκες. Δύο χρόνια, μου λέει. Και δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια, μου λέει. Δύο χρόνια. Πάμε στην πλατεία, μου λέει. Πάμε στην οδό, μου λέει, Πανεπιστημίου. Βάλανε πέντε φίνικες, μου λέει. Άλλα εκατομμύρια εκεί.
μου λέει. Έτσι θα γίνει η πλατεία, έτσι θα γίνει ο τόπος. Τέλος πάντων, πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα διαφημιστικό. Όπως μου λέει αγαπητή μου συναδέλφισσα η Κατερίνα που είναι πάνω κάτω. Λοιπόν, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επανέλθουμε σύντομα με τους αγαπητούς και σεβαστούς και αξιοπρεπέστατους τηλεθεατές για τα προβλήματά τους. Να τα αναδείξουμε και να τα βγάλουμε στον αέρα και πιστεύω να βρεθεί κάποια λύση. Όπως πάντα προσπαθούμε να βρίσκουμε λύση και έχουμε βρει και τους ευχαριστούμε πολύ που τα αναγνωρίζουν. 2-11-18-60-001. 2-11-18-60-001. Ερχόμαστε αμέσως. Πάμε, πάμε και σήμερα, πάμε στο δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής. Ραντεβού με την επικαιρότητα. Εδώ με τους αγαπητούς και αγαπητές συναδέλφους και συναδέλφισσες. Συνεχίζουμε το διπορικό μας. Είναι παραμονές Χριστουγέννων. Σε όλους εύχομαι, θα τα πούμε βέβαια και προς το τέλος. Σε όλους εύχομαι να έχουμε καλές γιορτές και ευτυχισμένες. Πριν πάμε λοιπόν στην αγαπητή μας Έφη, να πω δύο κουβέντες από την Κυψέλη. Να πούμε δύο κουβέντες γιατί μου ζητήσαν από τις συντάξεις τι γίνεται με τις συντάξεις αυτά. Να σας πω αμέσως τι γίνεται με τις συντάξεις. Βλέπω πολλά μηνύματα εδώ πέρα, κύριε Κανελάκη, πότε θα πάρουμε τις συντάξεις. Αμέσως έχω τη λύση, έχω την απάντηση έτοιμη για σας. Φροντίζω για σας, πριν από σας, για σας. Λοιπόν, για τη συντάξη, μιας και μου στέλνετε μηνύματα εδώ πέρα. Καταβολή των έκτακτων οικονομικών ενισχύσεων στους συνταξιούχους, στους δικαιούχους και επιδόματος παιδιού στους ανασφάλιστους, υπερήλικες και στους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, αλλά και η αποπληρωμή των συντάξεων. Θα πραγματοποιηθούν σταδιακά από σήμερα έως την Παρασκευή ως εξής. Την Τετάρτη, 21 αύριο, μεθαύριο δηλαδή, 21 Δεκεμβρίου, θα καταβληθεί ποσό 583.500.000 ευρώ σε 946.045 δικαιούχους για τις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις Ιανουαρίου των συνταξιούχων και που προέρχονται από τους νέους φορείς ΟΑΕ, ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΜ, ΜΜΕ και ΔΕΗ. Την Πέμπτη, 22 του μήνα Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν 755 εκατομμύρια ευρώ σε 1.523.920 συνταξιούχους του Δημοσίου, του ΤΕΟΣ, του πρώην ΙΚΑ, ΕΤΑΜ, των Τραπεζών και του ΟΤΕ, των οποίων το ΑΜ καλύγει σε 1, 3, 5 και 9. Την Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου αυτού του μήνα δηλαδή, θα καταβληθεί το ποσό 520 εκατομμυρίων ευρώ σε 1.527.420 συνταξιούχους του Δημοσίου, του ΤΕΟΣ ΙΚΑ, ΕΤΑΜ, των Τραπεζών και του ΟΤΕ, με ΑΜΚΑ που λύγει 0, 2, 4, 6 και 8. Την ίδια μέρα, 23 Δεκεμβρίου δηλαδή, θα καταβληθούν 6.600.000 ευρώ σε 17.750 δικαιούχους για προκαταβολή σύνταξης Ιανουαρίου στο πλαίσιο του νόμου 4778 / 2021. Θα καταβληθούν επίσης 23.300.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ. Επίσης, 13 εκατομμύρια ευρώ θα καταβληθούν σε 37.740 δικαιούχους για τις παροχές χρήματος. Πάμε λοιπόν σε αυξήσεις. Έχουμε και άλλα θέματα να σας πούμε ευχάριστα. Να λέμε και κανένα ευχάριστο σε αυτή τη ζωή, γιατί όλοι περιμένουν ακόμα και το ευρώ να δουν τι θα κάνουν τις γιορτές τους με τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους, τα ενίκια, τις προχρεώσεις, τις δόσεις, τα πάντα. Τα τέλη κυκλοφορίας, θα σας πω. Τα τέλη κυκλοφορίας μπορούμε να τα πληρώσουμε μέχρι τέλος Φεβρουαρίου. Δόθηκε παράταση σήμερα από τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Σταϊκούρα, μέχρι τέλος Φεβρουαρίου τα τέλη κυκλοφορίας. Πήραμε λοιπόν δίμηνη παράταση. Πάμε λοιπόν στις αυξήσεις. Ειδική διάταξη στη Βουλή για την αύξηση των συντάξεων χειρίας έως 7,775% κατέθεσε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η παρέμβαση κρίθηκε απαραίτητη, καθώς κάτι τέτοιο δεν έχει συμπεριληφθεί στις ήδη ψηφισμένες αυξήσεις για παλαιούς και νέους συνταξιούχους κατά το ίδιο ποσοστό. Υπενθυμίζεται ότι οι αυξήσεις αυτές θα ισχύουν από 1η Ιανουαρίου του 2023. Αλλά οι συνταξιούχοι θα τις λάβουν στα τέλη του Ιανουαρίου με την καταβολή των συντάξεων Φεβρουαρίου, ενώ θα δοθούν και αναδρομικά ενός μήνα. Ό,τι άλλο θέλετε στη διάθεσή σας. Ό,τι με ρωτήσατε, σας απάντησα. Και έγκυρα και έγκριτα και αμέσως. Λοιπόν, δουλεύουμε για σας, πριν από εσάς, για εσάς. Κυρία Έφη από την Κυψέλη, καλημέρα σας, χρόνια πολλά και καλές γιορτές. Καλησπέρα, χρόνια πολλά, καλή εβδομάδα, καλά Χριστούγεννα.
Σε όλο τον κόσμο εύχομαι και σε εσάς ιδιαίτερα. Επίσης. Που μας φροντίζετε. Ευχαριστώ. Και ύστερα από αυτές τις εξαγγελίες που είπατε σήμερα και ίσως και άλλες θα πείτε, νομίζω πως θα χαροποιήσει αρκετό λαό στη χώρα μας. Είναι πρέπει, πολύ καλό πρέπει. Αυτό. Ναι. Όμως θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Κανελάκη. Μέσω του Γερμανού κυρίου Σόλτ θα επέρθει συνομιλία και κάποιες κουβέντες με τον κύριο Ερντογάν? Γιατί ντρέπεται να μιλήσει απευθείας τον κύριο Μητσοτάκη, επειδή κάποτε είχε πει Μητσοτάκης γιοκ? Τι είναι αυτά τα πράγματα, γιατί δεν γίνονται απευθείας συνομιλίες? Δεν το καταλαβαίνω, μήπως μπορείτε έτσι λιγάκι να το αναλύσετε. Στο διεθνές στερέωμα, επειδή έχω κάνει και στα Ηνωμένα Έθνη στην Αμερική, έχω κάνει και σε πολλά τέτοια φόρα και σε διεθνείς οργανισμούς. Ευχαριστώ τώρα και την παρακολουθώ. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Και εγώ να σας απαντήσω αμέσως, κυρία Έφη μου, και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας καλέσατε. Έπεσε η γραμμή. Κυρία Έφη, με ακούτε, δεν με ακούτε? Στο διεθνές στερεώμα και στο διεθνές σκάκι που παίζεται με τη διπλωματία γίνονται και αυτές οι συνομιλίες. Δεν χρειάζεται κατευθείαν αρχηγός με αρχηγό για να γίνει. Αρχηγός με αρχηγό πρέπει να γίνουν διαβουλεύσεις, πρέπει να γίνουν προετοιμασίες, πολλά πράγματα. Γίνεται με τους συμβούλους εξ απορρίτων των συμβούλων των ηγετών, των εκάστοτε ηγετών, και γίνεται αυτή η προετοιμασία για να γίνει και η συνάντηση των ηγετών, αγαπητή μου κυρία Έφη. Πολύ σωστό το ερώτημά σας. Μέχρι εδώ σας απάντησα, θα σας απαντούσα περισσότερο, αλλά έκλεισε η γραμμή μας. Πάμε στην κυρία Μαρία. Γεια σας, κυρία Μαρία. Καλή εβδομάδα, καλές γιορτές. Επίσης, χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Εγώ θα κάνω μια γενική επισκόπηση γρήγορη στα προβλήματα που υπάρχουν. Βεβαίως. Θα δώσει κάποιο επίδομα 250-200, δεν ξέρω σε ποιους, μέχρι 800. Γιατί δεν το κάνει αναλογικά, αναλόγως στη σύνταξη, να παίρνουν και το επίδομα. Το δεύτερο, θα δώσει την κάρτα 10% που είπατε κτλ. Αυτά όλα είναι μέσω ίντερνετ. Όπως είναι και ο τουρισμός. Κληρωθήκαμε για τα 150, πήγαμε στην Alpha Bank και μας συμβουλέψανε να πάρουμε iPhone 150 ευρώ για να μας δώσει το 150. Άρα αυτά γυρίζουν στο κράτος πίσω τα λεφτά. Δεν πάνε όλοι που λένε τουρισμός για όλους, γιατί όλοι δεν είναι εξειδικευμένοι με το ίντερνετ, οπότε πρέπει κάτι να κοιτάξουν να κάνουν. Να βάλουν μία επιταγή, να πάει ο συνταξιούχος να την πάρει και να κάνει μετά σε ποιο κατάλημα θέλει να το δηλώσει. Δεν μιλάμε για αναδρομικά ή προσωπική διαφορά, γιατί αυτά τα έχουν ξαναπεί συνέχεια. Μετά είναι οι τράπεζες. Οι τράπεζες είναι για τους ευάλωτους, λέει, μέχρι 7.000. Και είναι γύρω στις 30.000. Ότι θα μπορούν να μειώσουν το επιτόκιο. Το επιτόκιο είναι 625 τώρα. Οι συνεπείς τι γίνονται? Γιατί οι συνεπείς είναι δύο. Είναι αυτοί που στερούνται για να είναι συνεπείς και είναι και αυτοί οι οποίοι παίρνουν και είναι πιο άνετα. Τι θα κάνει για αυτά? Τώρα πρέπει να ξέρει ότι όλοι θα ψηφίσουν με την τσέπη. Τι θα μπει στην τσέπη? Και καλό είναι, γιατί τώρα τα Χριστούγεννα άλλοι θα παίρνουν και άλλοι θα βλέπουν. Και να αυξήσουν τις δόσεις της εφορίας πριν τον καινούριο χρόνο. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κυρία Μαρία μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά. Θα σας απαντήσω, αν θέλετε, τώρα ή στην επόμενη εκπομπή, αλλά για να μην στερήσουμε το χρόνο από τους άλλους τηλεθεατές. Στην επόμενη εκπομπή θα σας απαντήσω σε όλα με κάθε λεπτομέρεια, αγαπητή μου κυρία Μαρία. Να είστε καλά. Πάμε στην κυρία Φρυδερίκη στο Ναύπλιο. Γεια σας, κυρία Φρυδερίκη, τι κάνετε? Δάφνη, συγγνώμη, Δάφνη. Ναι, καλημέρα σας. Γεια σας. Είμαι τηλεθεατριά σας, κύριε Κανελάκη, και θα ήθελα να ρωτήσω για τους ανεμβολίαστους πάνω των 60 χρονών που πήραμε το πρόστιμο. Είμαι και εγώ μεταξύ αυτών. Δεν λέτε τίποτα το τελευταίο διάστημα. Τι θα γίνει με εμάς? Υπάρχει περίπτωση να μας τα χαρίσουν? Γιατί στην εφορία τα πρόστιμα τρέχουν. Όσοι αν μιλάτε για τα πρόστιμα που δόθηκαν, που επιβλήθηκαν, ναι, πάνω των συνανθρώπων μας άνω των 60 ετών για τους μη εμβολιασμένους, οτιδήποτε, από την... Ορίστε. Γι' αυτά μιλάω. Πολύ ωραία, γι' αυτά μιλάτε και εγώ γι' αυτά σας απαντάω, αγαπητή μου κυρία Φρυδερίκη. Οι πληροφορίες μου εγκυρότατες και έγκριτες λένε ότι θα επιστραφούν. Όσοι τα πλήρωσαν αυτό το πρόστιμο, θα επιστραφεί, κυρία Φρυδερίκη μου. Αυτό λέει οι πληροφορίες, αυτό λένε και το Υπουργείο. Πότε θα τα δώσουν, θα τα μάθω και θα σας πω. Πάντως ότι θα επιστραφούν, κυρία Φρυδερίκη μου. Άλλη ερώτηση έχετε? Και άλλοι φίλοι μου, δεν τα έχουμε πληρώσει καθόλου, να μην τα πληρώσουμε αυτό? Όχι, όχι, σύμφωνα με τις πληροφορίες μου δεν θα πληρώσετε τίποτα, όπως λένε οι πηγές μου και οι πληροφορίες μου. Θα το ελέγξω πάλι. Άλλη. Αλλά είπανε, αφού θα επιστραφούν αυτά που δόθηκαν, γιατί να πληρώσετε? Άλλη. Τώρα από τη στιγμή που θα καταλάβατε. Ωραία. Και κάτι άλλο σας παρακαλώ, κυρία Κανελάκη. Παρακαλώ. Είχα μία κλήση από το Δήμο Πειραιά, θέλω αυτό να ακουστεί, γιατί έχει δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα. Κλείσει παράνομη στάθμευση από το Δήμο Πειραιά μετά από 23 χρόνια.
κλείσει για παράνομη παραστάθμη μετά από 23 χρόνια, δυστυχώς. Μάλιστα, ακριβώς. Και το πρόστιμο είναι 120 ευρώ, η παράβαση είναι 58 ευρώ. Κυρία Αλφρέντη, παρακαλώ, υπάρχει από το νόμο δικαίωμα μετά από 23 χρόνια να σου χρεώνεται η κλίση? Κυρία Φρυδερίκη, μου δώσατε τώρα, τι μου θυμίσατε τώρα, είμαι παθών. Όταν σας λέω είμαι παθών, εγώ είμαι παθών. Μου στείλανε κλήσεις πριν από 25 χρόνια, τα βάλανε στην εφορία, στο Υπουργείο Οικονομικών της Εφορίας. Έτσι και μου είπανε και εμένα. Α, μπράβο. Και πήγα και έκανα, συμβιβασμό, πώς το λένε αυτό, τέτοιο ρύθμιση. Έκανα ρυθμίση και πληρώνω, κάθε μήνα ένα κατοστάρικο για αυτά, κύριε Αφροδίτη μου. Τα έχω, είμαι παθών, τα πληρώνω και εγώ. Γιατί τα έβαλε ο φίλος μου ο Κακλαμάνης που ήταν δήμαρχος Αθηναίων τότε και τις κλήσεις αυτές και προκειμένου για να τα εισπράξει, τα έβαλε στην εφορία για να σε αναγκάσει η εφορία να εισπράξει, να τα πάντα δώσεις. Και επειδή λοιπόν μέσα από την εφορία δεν μπορεί να κάνεις τίποτα αν χρωστάς την εφορία, πήγα και έκανα ρύθμιση. Είμαι παθών. Πήγα και έκανα ρύθμιση και πληρώνω 100 ευρώ το μήνα, κυρία Αφροδίκη μου. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Έτσι είναι. Λοιπόν. Καταλαβαίνετε ότι αυτές, είτε ό,τι έχει σχέση με το δημόσιο, δεν το ξεχνάνε πουθενά. Κάποια στιγμή θα σε βρουν, θα με βρουν, οποιοδήποτε θα με βρουν και θα σου πούνε: φίλε μου, χρωστάς τόσα. Και έτσι βρήκαν και εμένα, όπως και πολλούς άλλους συνανθρώπους μας, και βάλαμε αυτό και έκανα τη ρύθμιση αυτή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι με το δημόσιο δεν χάνεις λεφτά. Το δημόσιο σε ξεζουμίζει και δεν μπορεί να αντιδράσεις. Πρέπει όμως να υπάρχει όμως και μια κατανόηση απέναντι σε όλους τους πολίτες, αλλά ιδιαίτερα αυτό που μου λένε αυτοί που είναι σταθμεύουν εκεί που περνάνε. Να είναι η ΑΜΕΑ και μου στο στείλανε μάλιστα και μήνυμα εδώ πέρα, και λέει: κύριε Κανελάκη, συγχαρητήρια σε εσάς και στο Blue Sky που αναφέρεται αυτό το θέμα με τους ΑΜΕΑ, οι οποίοι καταλαμβάνουν αυτές τις περιοχές όπου περνάνε οι ΑΜΕΑ και δεν μπορούν ούτε με το καροτσάκι τους ούτε ηλικιωμένοι άνθρωποι να περάσουν. Αυτοί λέει: όχι μόνο να τους παίρνουν τις πινακίδες, αλλά να τους παίρνουν και το αυτοκίνητο και το δίπλωμα, λέει, για 6 μήνες. Και έχουν δίκιο. Δεν μπορεί ο καθένας να σταθμεύει οπουδήποτε. Υπάρχουν άνθρωποι σοβαροί, συνάνθρωποι μας. Γιατί δεν τους σεβόμαστε, αυτούς τους συνανθρώπους μας? Το βλέπεις με τον καροτσάκι λοιπόν και πάει και προσπαθεί να περάσει και βλέπει αυτοκίνητο από εδώ, αυτοκίνητο από εκεί, αυτοκίνητο πάνω. Και τον συνάντησα μια μέρα, μου λέει: κύριε Καλάκη, ελάτε εδώ, σας παρακαλώ. Πάω εκεί πέρα. Μου λέει: με λένε Χρήστο Τάδε. Σε παρακαλώ, πάρε και το επιθετό μου, πάρε και το τηλέφωνό μου. Αυτό το αντιμετωπίζω κάθε φορά που βγαίνω, και όχι μόνο εγώ και οι συνάνθρωποι μου. ΑΜΕΑ μου λέει: είναι δυνατό, μου λέει, να υπάρχει αυτό το απάνθρωπο, μου λέει, σύστημα να μην μπορούμε να λειτουργούμε, μου λέει, σαν άνθρωποι. Εμείς που έχουμε τις ειδικές ανάγκες να σταθμεύουμε οπουδήποτε. Τέλος πάντων, του λέω: θα τα πω, αγαπητέ μου φίλε Τάδε, τι να σας πω. Από εκεί πέρα είναι θέμα του Δήμου. Είπανε τελευταία, άκουσα τον κύριο αντιδήμαρχο πάμε αμέσως στην κυρία Σοφία, αμέσως στο Μενίδη. Τον αντιδήμαρχο λοιπόν για τη δημοτική αστυνομία, τον κύριο Κορομάτζο, ο οποίος είπε: θα ληφθούν μέτρα αυστηρότατα. Για να το δούμε, κύριε Κορομάτζο, θα το κάνετε ή δεν θα το κάνετε. Κυρία Σοφία από το Μενίδη, καλημέρα. Καλή εβδομάδα και καλές γιορτές να έχετε. Πώς είστε? Καλά, δόξα τω Θεώ, κύριε. Μία ερώτηση θέλω να κάνω. Είμαι χείρα και μένω στο Νίκη. Ναι. Εγώ δικαιούμαι δώρο ή όχι? Δικαιούστε δώρο ως χείρα, δικαιούστε σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχω, ότι δικαιούστε. Θα το τσεκάρω όμως 100% αγαπητή μου κυρία Σοφία, και θα σας πω. Θα το τσεκάρω. Και θα το τσεκάρω και θα σας πω. Είχα κάποιες πληροφορίες εδώ πέρα για το θέμα αυτό. Θα τις βρω όμως τις πληροφορίες αυτές και θα σας πω. Θα το ελέγξω και θα σας πω, αγαπητή μου κυρία Σοφία. Πάμε τώρα στον κύριο Κώστα στο Μοσχάτο. Γεια σας κύριε Κώστα, τι κάνετε? Καλά κύριε Γιάννη μου. Θέλω να σας ευχηθώ χρόνια πολλά. Να χαίρεστε την οικογένειά σας. Και αν με ακούει κάποιος από τους συμβουλάτορες του Πρωθυπουργού, να τον συμβουλέψουν εκεί στο Μέτσοβο, μην πλακώσει τα κοντοσούβλια και τα κοκορέτσα και τις γορουνοπούλες και το ανέβει χοληστερίνη και πάθει κανένα έφραγμα του μυοκαρδίου, τότε κάει και η Ελλάδα. Τότε καήκαμε, κύριε Γιάννη μου. Χρόνια σου πολλά, να είσαι πάντα καλά. Με υγεία και ευτυχία σας ευχαριστώ θερμά, και εγώ και όλο το επιτελείο εδώ πέρα και το Blue Sky. Να είστε καλά και καλές γιορτές ευτυχισμένες. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Κώστα μου, να είστε καλά. Πάμε στον κύριο Γιώργο στην Νίκαια. Γεια σου Γιώργο. Κύριε Κανελάκη. Γεια σου κύριε Γιώργο μου, τι μου κάνετε, είστε καλά? Χρόνια πολλά, τι κάνεις? Δόξα το μεγαλοδύναμο, εσείς πώς είστε? Μια χαρά χάλια. Γιατί? Γενικά.
Ξυλά το κεφάλι με αισιοδοξία και λεβεδιά πάντοτε, μπράβο, κύριε. Σωστά, σωστά. Κύριε Γιώργο μου. Κύριε Κανελάκη, ναι, ό,τι είπε στον πρόλογό σου ήταν σαν να ήσμουν μέσα. Δηλαδή, τέτοια τελειότητα δεν θα ξανά έχει. Δεν ξέρω. Ό,τι είπε ήταν σωστό. Και θέλω να πω το εξή τώρα. Να μην ψηφίσουμε τον Καραμαλή, τον κύριο Μητσοτάκη, εντάξει. Ναι. Αλλά το κύριο Τσίπρας, σε όλα όχι. Τι πράγμα είναι αυτό, σε δηλαδή όχι. Πώς θα μπορέσουμε εμείς οι ψηφοφόροι να πούμε ρε, να ένας άνθρωπος που είναι σωστός. Στα ναυπηγεία όχι, στα Ραφάλ όχι, στις αμυντικές δαπάνες όχι. Όχι στο ένα, όχι στο άλλο. Και τον πόνο που μπορεί να κάνει διασύρει την Ελλάδα από εδώ και από εκεί με το Predator, με το ένα, μας έχει κάνει ρεζίλη. Όσες φορές τον έχω ακούσει επιτίθεται στον κύριο Μητσοτάκη. Δεν μας λέει τι θα κάνει αυτός για να μπορούμε κι εμείς να επιλέξουμε. Τι πράγματα είναι αυτά τα πράγματα, κύριε Κανελάκη. Τι είναι αυτό το πράγμα. Ένα σωστός δεν υπάρχει μέσα στη Βουλή. Είναι αντιπολίτευση αυτή. Σας ρωτάω εσάς που είστε δημοσιογράφος έγκριτος. Τι πράγματα είναι αυτά. Έχω ξανακούσει τέτοιο πράγμα. Δεν ανοίγει την Κερκόπορτα δηλαδή στον εξανατολών γείτονα. Όχι το ένα, όχι το άλλο δηλαδή. Τι θέλει να κάνει ο άνθρωπος. Όπως ακριβώς τα λέτε, αγαπητέ μου κύριε Γιώργο, τα λέω και εγώ κάθε μέρα και ταυτίζονται οι απόψεις μας έτσι απολύτως. Μιας και είπατε, για τις αμυντικές δαπάνες. Ο κύριος Τσίπρας, δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή τι θέλει να πετύχει με αυτό που με το να λέει όχι στις αμυντικές δαπάνες, όχι στο ένα, όχι στο άλλο. Δεν βλέπει λοιπόν τους εξανατολών κινδύνους που υπάρχουν για τη χώρα μας που μας απειλεί κάθε φορά ο κύριος Ερντογάν. Δεν τα βλέπει αυτά ο κύριος Τσίπρας. Δηλαδή τι περιμένει, τι θέλει ο κύριος Τσίπρας να κάνουμε. Να σταματήσουμε να εξοπλιζόμαστε, να σταματήσουμε να θωρακιζόμαστε, να σταματήσουμε να υπερασπιζόμαστε τα δικά μας δίκαια και την δική μας κυριαρχία. Τι θέλει επιτέλους ο κύριος Τσίπρας. Ειλικρινά κανένας δεν μπορεί να καταλάβει τι θέλει ο κύριος Τσίπρας. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει σιγά σιγά να συνειδητοποιήσει και να καταλάβει ότι αυτά που λέει δεν έχουν καμία σχέση με τη θωράκιση στην εθνική και την εθνική μας ανεξαρτησία. Από τη στιγμή που ο κύριος Ερντογάν απειλεί με τους πυράβλους, θα χτυπήσει την Αθήνα, θα χτυπήσει την Ελλάδα, θα χτυπήσει τα πάντα. Και εμείς λοιπόν να μην κάνουμε αμυντικές δαπάνες, να μην αγοράζουμε. Μακάρι να μην αγοράζαμε ποτέ. Μακάρι να μην αγοράζαμε και να μην είχαμε αυτά τα προβλήματα και να τα διαθέταμε τα χρήματα αυτά για την υγεία, για τα σχολεία, για την οδοποιία, για την ανάπτυξη της χώρας. Μακάρι, είναι πολλά εκατομμύρια, δεν διαφωνώ, δισεκατομμύρια είναι. Αλλά από τη στιγμή όμως που συγκεντρεύει και ανά πάσα στιγμή σου λέει θα πω, θα έρθω νύχτα, θα έρθω μέρα, θα έρθω καλοκαίρι, θα έρθω βράδυ, θα έρθω δεν ξέρω με την Παρσέλινο, δεν ξέρω τι λέει, θα έρθει ο κύριος Ερντογάν. Δεν πρέπει να είμαστε κι εμείς έτοιμοι να πάμε κι εμείς άμα χρειαστεί. Τι θα κάνουμε δηλαδή, θα περιμένουμε σταυρωμένα τα χέρια να έρθει ο κύριος Ερντογάν ή οποιοσδήποτε Ερντογάν. Αν χρειαστεί, που εύχομαι να μην χρειαστεί ποτέ, γιατί είμαστε στο 2023, στο 2023 μπαίνουμε, εύχομαι να μην συμβεί ποτέ. Αν λοιπόν συμβεί, πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι. Τι θα κάνουμε, πρέπει λοιπόν να είμαστε πανέτοιμοι. Πρέπει να το συνειδητοποιήσει ο κύριος Τσίπρας αυτό το φαινόμενο και είναι ντροπή να λέμε αυτά τα πράγματα μέσα από τη Βουλή. Αυτά έχω να πω, αγαπητέ μου κύριε Γιώργο, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Πάμε στην κύριε Αργυρό. Γεια σου κύριε Γιάννη. Γεια σου κύριε Αργυρό μου, τι μου κάνεις κύριε Αργυρό μου. Πολύ πικρωμένη. Γιατί? Σήμερα ήρθα από το δυσάρεστο γεγονός με την αδερφή μου. Τι έγινε με την αδερφούλα σας? Ήταν το μνημοσυνόδι στο Αίγιο. Και ο κύριος υπεύθυνος του διαμερίσματος μου ρίξανε πάλι ο οκλητήρας του ένα χαρτί να του παραδώσω, λέει, τα κλειδιά. Σε λογαριασμός που μ' άνοιξε το λογαριασμό. Τι, με ποιο δικαίωμα να μ' ανοίξει με ένα λογαριασμό τα τόσα χρόνια που μένω εδώ πέρα. Θέλω 40.000 τα έξοδά μου. Εγώ δεν έχω ούτε να φάω, ούτε από τον Ιούλιο που δεν του έχω δώσει ενίκιο, μόνο να αγοράζω και να ξοδεύεται και το παιδί μου να μου φέρνει νερό και φαΐ. Θέλω τα έξοδά μου. Και μου παριστάνει τον κύριο και να λέει του παιδιού μου τι κάνεις το όνομά του. Όχι. Με τι θράσος να λέει αυτά τα λόγια και να αυτό. Αυτό είναι δεν τον ιονόμος. Αυτός έχει καταστρώσει και έχει εκμεταλλευτεί τα ρεύματα και όλα. Εγώ είμαι από τον Ιούνιο, 3 Ιουνίου, ζω με δίχως ρεύμα και με το φακό. Θέλω πίσω τα έξοδά μου, 40.000 από αυτό και από τη ΔΕΙΔΕ, 30.000 τα έξοδά μου. Να με βγάλουνε κλέφτρα.
Όχι, να με βγάλει ένας ντεκρουλάς, ένας ντεκρής που είναι παράνομος, αυτός θα κατάστρεψε. Εγώ σφιδέλτα δούλευα, δεν δούλευα ούτε ηλεκτρολόγος, ήμουνα ούτε τίποτα. Να με βγάλει κλέφτρα ένας ανισόρροπος. Βοήθησέ με και πάρε τηλέφωνο αυτήν που μου είχες πει, κύριε Γιάννη. Δεν μπορώ άλλο, έχω κουραστεί. Κουράστηκα και έχω και εσάς και όλους. Εντάξει, πάρε Αργυρό μου. Τηλέφωνο να σου πω πιο πολλά. Εντάξει, σας να είσαι καλά. Γεια. Ό,τι μπορούσα, κύριε Αργυρό μου, μέχρι τώρα έχω κάνει και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Το όπως ξέρω, για κάτι... το ξέρω. Να είστε καλά και όλοι που είστε εδώ πέρα. Να είστε όλοι καλά. Να με στιγματίσει εμένας ένας ανισόρροπος, άνθρωπος. Όχι. Ό,τι όπου μου υποδείξατε, τηλεφώνησα και στο ΕΝΔΕΔΙΕ και οπουδήποτε αλλού. Ναι. Θυμόσαστε και παρουσίασα, τηλεφώνησα να βρούμε μια άκρη. Από και πέρα... Και να μου ρίχνει αποκλητήρες, να τρενεφιάζει και καφέ και να μου ρίχνει χαρτιά. Όχι, αν τα κολλά στην πόρτα. Εγώ έλειπα, τώρα ήρθα, από το μεσημέρι ήρθα από το Αίγιο. Μάλιστα. Από το μνημόσυνο της αδερφής μου. Να ζείτε να τη θυμόσαστε την αδερφούρα σας, κυρία Αργυρό μου. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Και ό,τι άλλο μπορούμε να κάνουμε και εγώ σαν Κανελάκης, αλλά και σαν εκπομπή. Τα λεφτά αλλά... μου να μου δώσει αυτός ο απατεώνας. Τα λεφτά μου και τα έξοδά μου. Και σα... εμένα και του παιδιού μου της οικόπους του. Έχει καταξοδευτεί. Και εκείνο και εγώ. Εντάξει, εντάξει. Να είστε καλά, τα λέμε. Πάρε με τηλέφωνο, κύριε Γιάννη. Εντάξει, κύριε Αργυρό μου, θα τηλεφωνηθούμε και ό,τι μπορώ να κάνω και εγώ και σαν σταθμό και το κάνω. Και η εκπομπή. Να είστε καλά, καλή σας μέρα, καλή δύναμη, καλές γιορτές να έχετε. Να είστε καλά. Βλέπετε λοιπόν, αγαπητές μου φίλες, αγαπητοί μου φίλοι, τα προβλήματα των Ελλήνων στην καθημερινότητά τους. Ζει με φακό. Τα ακούσατε τι είπε. Στην Ελλάδα του 2020, δύο ζει με φακό. Κάποιοι εκεί αρμόδιοι της ΕΔΔΕ, δεν μπορεί να ευθύνεται ο υπουργός τώρα. Μην λέμε ότι θέλουμε, γιατί δεν ξέρει ο υπουργός τώρα ο κάθε καταναλωτής αν έχει φως ή δεν έχει φως, πάνε και τα κόβουν. Αυτό είναι των αρμοδίων υπηρεσιών, των τοπικών υπηρεσιών που πάνε και κόβουν το ρεύμα. Αντί να κάνουν ένα συμβιβασμό με τους ανθρώπους να τους καλέσουν, πάνε εκεί πέρα, στέλνουν εκεί, πάπου γυρνάνε το ρολόι. Άστον εκεί να είναι στο σκοτάδι. Άστον εκεί να μην έχει ρεύμα. Άστον εκεί να μην έχει ψυγείο. Άστον εκεί να μην έχει να φάει. Άστον εκεί να μην έχει να βλέπει. Το καταλαβαίνετε και αυτή η γυναίκα, εδώ και μήνες προσπαθούμε να της βάλουμε το ρεύμα γιατί την κατηγορήσαν για ρευματοκλοπή και αποδείχθηκε ότι δεν έκανε ρευματοκλοπή και μέσα στο ψυγείο είχε κάποια φάρμακα η γυναίκα γιατί είναι μεγάλης ηλικίας και έχει και προβλήματα. Την έχω ζήσει όπως έχω ζήσει και άλλους ανθρώπους, έχω βρεθεί και συζητάω τα προβλήματά τους και εκτός εκπομπής και μου λέει τα προβλήματά τους και παίρνουν τις αρμόδιες υπηρεσίες, παίρνουν τα υπουργεία και όπου μπορούμε να βρούμε λύση, βρίσκουμε και δίνουμε λύση. Όπου δεν μπορούμε να βρούμε, προσπαθούμε και ποτέ δεν το βάζουμε κάτω και ποτέ δεν παρετούμαστε. Και είχε μέσα στο ψυγείο φάρμακα. Τη κόψα το ρεύμα και τελειώσα τα φάρμακα. Λιωθήκαν τα φάρμακα, χαλαράσαν τα φάρμακα και δεν είχε πάρει γυναίκα φάρμακα να ζήσει για την υγεία της. Το καταλάβατε. Αυτοί δεν έχουν δικαίωμα ζωής. Δεν έχουν δικαίωμα. Δεν πρέπει να είναι κάποιοι των υπουργών, των σημερινών, των πρωθυπουργών, των προηγούμενων, των επόμενων. Κάποιοι να έχουν μπάρμπα στο κορώνι που λένε για να μπορέσουν να ζήσουν. Να έχουν μια αξιοπρεπή ζωή. Να έχουν ρεύμα, να έχουν νερό. Του κόβει και το νερό, αλλά έχουν να πληθούν οι άνθρωποι και σκέφτονται και καλοκαίρι. Δεν έχει σημασία καλοκαίρι, χειμώνα, φθηνό, οτιδήποτε. Δεν έχει απαραίτητο το νερό, τι ΔΕΗ. Βασικά πράγματα μέσα στο σπίτι ενός ανθρώπου, μιας οικογένειας. Είτε μένει μόνος του κάποιος, είτε μένει με την σύντροφισά του, με τον σύντροφό του, με την οικογένειά του, οτιδήποτε που οτιδήποτε μένει ο καθένας. Έχει το δικαίωμα να έχει μια αξιοπρεπή ζωή. Δεν πρέπει να φτάνουμε σε αυτά τα ακραία φαινόμενα να κόβουμε το ρεύμα στα καλά καθούμενα. Τον καλούμε, όπως γίνεται και στο εξωτερικό. Ελάτε εδώ, κύριε Καναλάκη. Χρωστάτε λοιπόν για τη ΔΕΗ αυτά τα χρήματα. Δεν έχετε να τα πληρώσετε. Δεν έχω τα πληρώσω. Τι μπορείτε να δίνετε το χρόνο, το μήνα. Μπορώ να δίνω ένα δεκάρικο, ένα εικοσάρικο, 30, 50, 100. Ωραία. Το κάνουμε μια ρύθμιση σε δόσεις να πληρωθεί και το ρεύμα. Άσχετα αν σταματήσω και δεν είμαι αυτό όπως το λένε αποτελεσματικός απέναντι στην και εντάξει απέναντι στις δόσεις, να με ξανακαλέσει όποιος σταματήσετε τις δόσεις και αν δεν μπορείτε να βρεθεί μια λύση, όχι να μου κόψει το ρεύμα. Να γίνονται ρυθμίσεις. Αυτό κάνανε στη γυναίκα την κυρία Αργυρό που πήρε τώρα τηλέφωνο και όσο μπορούμε τη βοηθήσαμε και πήρα και τηλέφωνο και την ΔΕΔΙΕ και άλλους ανθρώπους για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας. Μην κόβετε το ρεύμα. Είναι ντροπή και το νερό. Κάντε ρυθμίσεις. Καλέστε τους ανθρώπους στα γραφεία σας ή στις αρμόδιες υπηρεσίες. Μην τους αγνοείτε. Μην παραβλέπετε αυτά τα φαινόμενα. Τέλος πάντων, είναι πια άλλα πολλά θέματα που έχουμε να πούμε. Και μεταξύ αυτών έχουμε λοιπόν και το νέο σκάνδαλο. Το νέο σκάνδαλο λοιπόν πέρα από την κυβωτό του,
του κόσμου. Έχουμε το χαμόγελο του παιδιού. Ο ιδρυτής λέει ζει σε μεζονέτα 500 τετραγωνικών μέτρων της ΔΕΗς. Ναι, της δομής, συγγνώμη. Νέα στοιχεία, πολλά ερωτήματα και μια περίεργη εταιρεία συμβούλων. Άκουσον το χαμόγελο του παιδιού. Ο ιδρυτής ζει σε μια βίλα, λέει, σε μια μεζονέτα 500 τετραγωνικών μέτρων. Δηλαδή, που πάντα λεφτά, ρε παιδιά. Φτιάχνουμε μια ΜΚΟ ή ένα ίδρυμα, οτιδήποτε, είτε λέγεται Κιβωτός του Κόσμου, είτε λέγεται Χαμόγελο του Παιδιού, οτιδήποτε. Κάνουμε μια επιχειρησούλα, δηλαδή, για να οικονομάμε. Αυτός είναι ο σκοπός σας. Κάνουμε μια ΜΚΟ για να οικονομάμε. Αλλά δεν φταίνουν αυτοί. Φταίει και το κράτος, το οποιοδήποτε κράτος και οποιασδήποτε υπηρεσίες που δεν ελέγχουν. Μήπως και κάποιοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες εμπλέκονται και χρηματίζονται και πλουτίζουν μέσα από τις ΜΚΟ. Όπως είχε γίνει έρευνα την περασμένη φορά και βρεθήκαν μέσα σε ΜΚΟ πράκτορες της Τουρκίας και πολλοί άλλοι που οικονομάγανε και δεν προσφέραν καμία υπηρεσία. Επίσημα στοιχεία είχε βγει έρευνα πριν 2-3 μήνες το καλοκαίρι, νομίζω. Είχε βγει επίσημα και ελληνικές υπηρεσίες, άρα και ευρωπαϊκές, που αποδείχθη ότι μέσα από τις ΜΚΟ υπήρχαν και πράκτορες της ΜΙΤ, των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας. Και το παίζανε μέλη της ΜΚΟ ότι βοηθάνε τους πρόσφυγες και βοηθάνε τους μετανάστες που θαλασσοπλήγονται οι άνθρωποι και δεν οροδούν προδεδόν και δεν τρέπονται να αφήνουν εκεί πέρα τους δουλέπορους της Τουρκίας και ο κύριος Ερντογάν και η κυβέρνησή του να αφήνει τους δουλέπορους της Τουρκίας να μεταφέρουν συνάνθρωπους μας από διάφορα μέρη, από τη Συρία, από το Μπαγκλαντές, από το Αφγανιστάν, οπουδήποτε ψάχνουν να βρουν μια άλλη ασφαλή περιοχή για να ζήσουν καλύτερα οι άνθρωποι και πέφτουν στα χέρια των δουλεμπόρων εκεί στην Τουρκία, τους παίρνουν τα 10, τα 20, τα 15, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες ευρώ ή δολάρια. Για τους μεταφέρουν στην Ευρώπη και μέσω της Ελλάδας θέλουν να πάνε σε διάφορες άλλες χώρες, ευρωπαϊκές χώρες. Και τους βάζουν μέσα σε αυτά τα σαπιοκάραβα ή σε κάποιες λέμβους και τους ρίχνουν μέσα στα μανιασμένα και λυσσασμένα κύματα και πνίγονται κατά μεσή της θάλασσας οι συνάνθρωποι μας με παιδάκια και ηλικιωμένους ανθρώπους. Και αυτοί εκεί είναι οι ΜΚΟ που έχουν οικονομήσει εκατομμύρια. Λοιπόν, εδώ δεν πρέπει κάποιος να παρέμβει. Πού είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, πού είναι οι χώρες, πού είναι οι αστυνομίες, πού είναι οι υπηρεσίες, πού είναι όλα αυτά. Ασυδοσία παντού. Όταν ακούς λοιπόν ότι και ο σύζυγος της Φόντερ Λάιν, της Προέδρου της Κομισιόν, κατηγορείται για 322 εκατομμύρια, 320 εκατομμύρια ότι πήρε από την Κομισιόν, από το Ευρωκοινοβούλιο και κάπου 30 εκατομμύρια λέει από την Ελλάδα. Εδώ δημοσιευμένα σε εφημερίδες είναι. Δεν λέω μόνο εγώ. Τα λένε εφημερίδες, εδώ είναι όλα. Όποιος θέλει να τα διαβάσει, θα τα διαβάσει. Δηλαδή, πού θα σταματήσει το corruption που λένε στα αγγλικά, η διαφθορά. Ακούς συνέχεια corruption από εδώ, corruption από εκεί, corruption από εδώ. Πού θα σταματήσει το corruption, η διαφθορά και η μπόχα και η σύψη. Και στο Ευρωκοινοβούλιο που υποτίθεται θέλουμε να κάνουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση για το καλό των λαών, για την ανάπτυξη των λαών, για την ευημερία των λαών, για την απασχόληση των ανέργων. Πού θα πάμε, πού θα βγει, πού θα βγει αυτό. Λοιπόν, τέλος πάντων, για να δούμε τι θα μας πει ο αγαπητός μας φίλος. Πολλά είπαμε εδώ πέρα, πρέπει να πάμε και στους τηλεθέες τον αγαπητό φίλο τον Γιάννη από τα Πετράλωνα. Καλημέρα κύριε Γιάννη, τι κάνετε? Καλημέρα, τι κάνετε? Καλά εσείς? Κύριε Κανελάκη, για όσα είπατε στον πρόλογο σας, συμφωνώ απολύτως. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το μόνο που θέλω από σένα, θα ήθελα να τους χαλάσει τη σούπα, να έβγαινες με χίλια θα σε ψηφίζαμε. Με χίλια θα σε ψηφίζαμε. Α, σε καλά μου, κύριε Γιάννη μου. Διότι αντιλαμβάνεσαι από πού να πάρουμε. Δηλαδή, να υπάρχουν τέτοιες φωνές, όπως και ο Χαλικιώτης, έτσι, αλλά εσύ είσαι φίλος, πολύ πιο εμπειρός, εννοείται. Και θέλω, σε φίλος, παρακαλώ, καλώς. Πώς δεν το έχεις σκεφτεί αυτό το πράγμα, ήθελα να ξέρω, κύριε Κανελάκη. Να βάλεις οπωσδήποτε, με χίλια, δηλαδή, με χίλια θα βγεις. Να σε καλά κύριε Γιάννη μου, δεν το, εντάξει, μπορεί να σου πει, μ' αρέσει και η πολιτική, δεν θέλω να πω ότι δεν μ' αρέσει η πολιτική και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου θύμισατε, υπάρχει και πολιτική, αλλά δεν ξέρετε στο μέλλον τι μπορεί να γίνει, αλλά λάτρεψα τη δημοσιογραφία, μου είχε πει με την ευκαιρία αυτή να σας πω ότι το 1984 ο Ανδρέας Παπανδρέος στις ευρωεκλογές στην Πάτρα ήμουν απεσταλμένος της ελευθεροτυπίας τότε και με φωνάζει λοιπόν μετά την ομιλία του στην Πάτρα στο ξενοδοχείο και μου λέει, ελάτε εδώ παιδί μου, ελάτε εδώ κύριε Κανελάκη. Ναι κύριε πρόεδρε, του λέω, ορίστε. Μου λέει, θέλω να είσαι υποψήφιός μου σε επόμενες εκλογές, μου λέει, σε θέλω βουλευτή μου, γιατί είσαι έτοιμος, αξιοπρεπής και αγωνιστής και έχεις ήθος, μου λέει, και σε θέλω να σε κάνω. Του λέω, κύριε πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά μου αρέσει η δημοσιογραφία, με κέρδισε η δημοσιογραφία και θα συνεχίσω τη δημοσιογραφία. Και μου λέει, προχώρα δημοσιογραφία και όποτε με χρειαστείτε, κύριε Καλάκη, μου λέει, εδώ είμαι. Δεν πήγα ποτέ γιατί δεν ήθελα να αφήσω τη δημοσιογραφία προς το παρόν. Ίσως στο μέλλον, αγαπητέ κύριε Γιάννη, να γίνει. Τι να σας πω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως, να είστε καλά, γερός και δυνατός. Και σας εύχομαι καλές γιορτές, ευτυχισμένες και ο Θεός μαζί σας. Σας ευχαριστώ θερμά για όλα. Κυρία Όλγα, τι λέτε, καλημέρα, καλή εβδομάδα, πώς είστε?
Γενναίε μου, άκου να σου πω. Να είσαι καλά πρώτα και καλές γιορτές και επίσης, υγεία. Επίσης. Εγώ τώρα δεν αισθάνομαι καλά. Αλλά πρέπει να πω. Δηλαδή δεν είμαι ρουφιάνα, αλλά με τη ΔΕΗ στεναχωρέθηκα τη γυναίκα που της κόψανε το ρεύμα. Δυστυχώς, κυρία Όλγα μου, της το κόψανε το ρεύμα της γυναίκας. Το είπε και στον αέρα. Άκου. Λοιπόν, εδώ υπάρχουν προβλήματα, έχουν καταπατήσει του κράτους, του ΠΕΧΟΔΕ που τα έχουν απολυτριώσει και τους έβαλε ΔΕΗ ρεύμα χωρίς να είναι δικά τους. Λαβώσανε, τι κάνε, και έχει γίνει και καταγγελία. Και δεν ήρθε και πήγαν και κόψαν τις γυναίκες στο ρεύμα. Όπως ακούσατε κι εσείς, αγαπητή μου κυρία Όλγα, στο τηλέφωνο πήγε και η γυναίκα, η κυρία Αργυρό. Τηλεφωνία, έχει τηλεφωνήσει και άλλες φορές. Έχω τηλεφωνήσει κι εγώ γιατί μου έχει δώσει τηλέφωνα η υπηρεσιών εκεί στη ΔΕΔΙΕ. Μίλησα με κάποιες κυρίες, θα το κοιτάξουμε κύριε Καρελάκη, θα το φροντίσουμε από εδώ, θα το φροντίσουμε από εκεί. Και δυστυχώς, αγαπητή μου κυρία Όλγα, κυρία Αργυρό, είναι ακόμα χωρίς ρεύμα. Και εύχομαι μέχρι τις γιορτές να τους αποκαταστήσουν τη λειτουργία του ρεύματος, γιατί είναι κρίμα στην Ελλάδα του 2022 με κότερα, με βίλες, με offshore εταιρείες, με εκατομμύρια άνθρωποι να ζήσουν στο σκοτάδι και να μην έχουν πάνω στο τραπέζι τους λίγο φαγάκι και λίγο ψωμάκι να ζήσουν με τα παιδιά τους και να γιορτάζουν, αγαπητή μου κυρία Όλγα. Μακάρι. Λοιπόν, αυτά είναι. Και θέλω να στείλω και ένα μήνυμα εδώ πέρα στον κύριο Πέτσα. Κύριε Πέτσα, όταν σας καλούν οι πολίτες να απαντάτε στα προβλήματα τα οποία σας ζητούν, να δώσετε μια λύση, κύριε Πέτσα, αναπληρωτή Υπουργέ Εσωτερικών. Διότι είναι κρίμα, διότι η εικόνα της κυβέρνησης δεν μπορεί να χαλάει από τη δική σας συμπεριφορά. Γι' αυτό να απαντάτε στους πολίτες, γιατί υπάρχουν προβλήματα στα οποία πρέπει να απαντάτε εσείς ο ίδιος. Οι γραμματείς σας, στους οποίους μιλάμε, λένε ναι, θα ειδοποιήσουμε, αλλά ποτέ δεν μας απάντησαν, κύριε Πέτσα, κύριε Στέλιο Πέτσα, αναπληρωτή Υπουργέ Εσωτερικών. Αυτά προς το παρόν, φτάσαμε στο τέλος αυτής της εκπομπής. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, να ξέρετε ότι η χώρα μας είναι ευλογημένη και ωραία χώρα, παραδεισένια χώρα. Και πιστεύω σύντομα να καταλάβουν και αυτοί που κυβερνάνε ότι πρέπει να αλλάξουν πλώρη, να αλλάξουν ρότα και να κοιτάξουν τα προβλήματα των Ελλήνων και να ζούμε στο βαθμό ο καθένας βέβαια και στις αγώνες που κάνει ο καθένας και στις διεκδικήσεις που κάνει ο καθένας και στα προσόντα που έχει ο καθένας και τα κριτήρια που έχει ο καθένας, οτιδήποτε, να κοιτάξουν όλοι να είναι άνθρωποι, να μην έχουν προβλήματα. Θα υπάρχουν καθημερινά προβλήματα, το θέμα γι' αυτό υπάρχουν αρμόδιες υπηρεσίες όπως λένε και τα μηνύματα. Υπάρχουν αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, γι' αυτό πληρώνονται για να λύνουν τα προβλήματα των Ελλήνων και όχι να κατεβάζουν τα τηλέφωνα για να μην απαντάει κανένας. Αυτά τα ξέρει ο κύριος Πρωθυπουργός και θέλει σιγά σιγά να τα θεραπεύσει. Και ευχόμαστε λοιπόν το συντομότερο η χώρα μας να λειτουργήσει, γιατί είναι χώρα Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει όλα τα προτερήματα και όλα τα κριτήρια που μπορεί να είναι πολύ ωραία χώρα. Να είσαστε γεροί, δυνατοί. Αν δεν μιλήσουμε μέχρι τα Χριστούγεννα, σας εύχομαι από την καρδιά μου και από την ψυχή μου καλές γιορτές, ευτυχισμένες γιορτές, γεμάτες χαμόγελο, αισιοδοξία και να έχουμε ένα καλό χρόνο. Ίσως να τα πούμε στις 26 του μήνα, τη Δευτέρα 26 του μήνα, θα δούμε. Να είστε καλά σε όλους τους συναδέλφους, στον πρόεδρό μας εδώ πέρα, τον κύριο Νικηφόρο Κιζανδράκη, σε όλο το επιτελείο και σε όλη την οικογένεια του Blue Sky, γερές και ευτυχισμένες γιορτές των Χριστουγέννων. Να είστε καλά, σας εύχομαι και πάλι ο Θεός να μαζί μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Γιάννης Κανελάκης από το Blue Sky, καλή σας μέρα.